Το σημερινό βίντεο θα είναι αφιερωμένο σε έναν βασιλιά. Σε έναν βασιλιά που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί αυτός ο πλανήτης. Έναν τεραστίων διαστάσεων βασιλιά, έναν βασιλιά που κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει εκεί έξω. Τον βασιλιά των spoilers, κυρίες και κύριοι, τη δεύτερη ταινία του Godzilla. Και όπως κάποιοι θα καταλάβατε, το λέω αυτό γιατί η ίδια η ταινία σου έχει σποιλάρει το τέλος της στον ίδιο της τον τίτλο. Τουλάχιστον ρε παιδιά, βάλτε ένα ερωτηματικό. King of the Monsters, να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, το επεισόδιο όπως καταλάβατε δεν ξεκινάει καλά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρετε πώς θα τελειώσει σε αυτή την περίπτωση. Σήμερα λοιπόν θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας τη δεύτερη ταινία του Godzilla, King of the Monsters, που κυκλοφόρησε το 2019. Εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα γιατί το επεισόδιο θα είναι μεγάλο και φύγαμε! Spoiler warning, όπως πάντα για τα καλή ή κακή, που μετά τη σημερινή ταινία είναι ο δεύτερος βασιλιάς των spoilers, και να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνούν να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like. Ξεκινάμε! Ποιοι είναι αυτοί τώρα? Πάλι καινούριους χαρακτήρες να μας σετάρετε ρε. Έχουμε δει ήδη μια ταινία, έχουμε δεθεί με κάποιους. Δεν θα δούμε κανέναν, ναι. Πάρε ταινία. Έχουμε εμφάνιση Godzilla στο πρώτο της κιόλας λεπτό. Αυτό μπορώ να πω, δεν το περίμενα. Η ταινία μας λοιπόν, guys, ξεκινάει δείχνοντάς μας ένα ζευγάρι το οποίο έχει χάσει το γιο του κατά τη διάρκεια της μάχης του Godzilla και του Muto από την πρώτη ταινία. Και επίσης μας δείχνει τη Monarch να περνάει από γενναίες 14 από την ίδια την κυβέρνηση για να μάθουν εάν τους κρύβουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται κάτι περίεργο, αλλά μια κυβερνητική οργάνωση ανακρίνεται από την κυβέρνηση για να μάθει τα μυστικά της. Σταματήστε τα όλα γιατί η ταινία έχει μέσα τη Millie Bobby Brown, το μοναδικό συμπαθητικό 16χρονο στο Hollywood. Πάντως βλέπω ότι εκεί στο Monsterverse τη συνταγή τους δεν την αλλάζουν εύκολα. Αφού σε κάθε ταινία βάζουν και ένα κράχτη. Εδώ έχουν τη Millie Bobby Brown, στην πρώτη ταινία Godzilla είχαν τον Cranston, στο Skull Island είχαν τον Samuel Jackson και τον Hitleston και στο Pacific Rim είχαν τον Charlie Hunnam. Νομίζω πως όλοι το περιμένουμε όπως η μικρή Μάντισον θα είναι κόρη του ζευγαριού που είδαμε στην αρχή της ταινίας. Dad's been emailing me. But he looks good. Healthy. Madison, I just don't want to see you get hurt. Ένα ζευγάρι που μέσα από τα λεγόμενα της μικρής Μάντισον φαίνεται πως έχει χωρίσει και ότι ο πατέρας της υπόθεσης, το χαμό του μικρού του γιου, τον έχει πάρει λίγο πιο βαριά από τη μητέρα. You want to hear some good news? I finished it. Really? Τι είναι αυτό, το νέο PlayStation? Τι να κοιμάται κάτω από ένα μυστικό φυλάκιο της Monarch, πραγματικά αναρωτιέμαι. Τουλάχιστον, εύχομαι να μην δαγκώνει. Θέλω πάντως να σχολιάσω εδώ ότι η τύπισσα δουλεύει σε μια μυστική κρατική οργάνωση η οποία μελετά ζωντανά αρχαία τεράστια τέρατα και παίρνει και το παιδί της μαζί σε αυτή τη δουλειά. Ρε, εδώ σε γραφείο δουλεύεις και το παιδί μαζί δεν το παίρνεις. Αυτός θέλει να πεθάνει, το έχεις ακούσει. Αυτό το πράγμα θέλει να γεννηθεί, το έχεις ξανακούσει, όχι. Ρούφα λοιπόν κουλτούρα από ταινία Godzilla. Πάτε και μου βλέπετε κάτι Midsommar και κάτι Lighthouse. Meet Titanus Mosura. Ποια Τιτάνους Μοσούρα ρε, αυτός είναι ο κάτρεπης σε μεγέθυνση. What's happening? Μια φορά να ξυπνήσει κάτι σε αυτή τη Monarch και όλα να πάνε μια χαρά ρε. Μία μόνο. Να το, ο Caterpie είναι, αφού σας το είπα. Τι δηλαδή, τελικά δεν είναι το νέο PlayStation. Ξενέρωσα τώρα. Ε, ψηλέ,
Αντί να κάθεσαι και να χτυπάς την πόρτα, πάρε την κάρτα από έναν άλλον επιστήμονα που έχεις δίπλα σου, άνοιξε και μπες. Απλά είσαι κότα και δεν θες να μπεις. Να λέμε και την αλήθεια. Συγγνώμη, ο κάτρεπι, η μόθρα τέλος πάντων, όπως τη λένε, είναι RGB ή μόνο κόκκινο και μπλε βγάζει? Με αυτό εδώ το μηχάνημα, παιδιά, θα ασχοληθούμε σχεδόν σε όλη την ταινία και είναι ένα μηχάνημα που μας εξηγεί εδώ ότι εκπέμπει κάποιες συχνότητες που έχουν τη δυνατότητα κάποιες από αυτές να ηρεμούν ή γενικά να ελέγχουν τα τέρατα. Πολύ καλό, προχωράμε. Ναι, τέρμα πραγματική αντίδραση. Όχι ότι θα είχαν χέσει όλο το διάδρομο από το φόβο τους στην πραγματικότητα. Ο κακός μας είναι ο Tywin Lannister από το Game of Thrones. Ταινία, μέχεις, πάμε. But we still haven't heard one good reason why monarchs shouldn't fall under military jurisdiction or why these creatures shouldn't be exterminated. Ο φίλος μας ο Σεριζάουα, παιδιά, από την πρώτη ταινία. Πώς είσαι, Σεριζάουα? Τουλάχιστον ελπίζω σε αυτή την ταινία να μιλάς έτσι. Killing them would be a mistake. They return because of us. But these are not monsters. They are animals rising to reclaim a wall that was once theirs. Πόπο και που μιλάς, ρε Σεριζάουα, βλακίες λες. Εφόσον λες ότι τα τέρατα είναι όντα ζώα που διεκδικούν έναν πλανήτη που κάποτε ήταν δικό τους, τότε αυτόματα τα κάνει εχθρό της ανθρωπότητας. Άρα είναι σαν να τους λες σκοτώστε τα. Δεν βοηθάς. So you'd want to make Godzilla our pet? No. We will be his. αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ. No, actually. Πόπο, με επικίνησε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Dr. Serizawa, I hope you understand the consequences of walking out that door. I'm going to set you up with a very brief and pretty fun documentary on Titan reproduction. I think this is the one where the genitals are blurred out. Not funny. Άτσε, εμφάνισε ο Σεριζάουα, στην πένα τον έχουν σε αυτή την ταινία. Ο φωτογράφος λοιπόν που μόλις είδατε να κάνει recruit ο Σεριζάουα είναι ο πατέρας της μικρής Μάντισον. Αυτή η μυστική οργάνωση λοιπόν θέλει το μηχάνημα που είδαμε στην αρχή της ταινίας, το οποίο εδώ μας το βαφτίζει ως όρκα, για την πάρτη της. Και μιλάμε, παιδιά, εδώ για το υπέρτατο όπλο, έτσι. Είναι το όπλο που όποιος το έχει στην κατοχή του μπορεί και ελέγχει τους Τιτάνες. Βέβαια, σετάκι με αυτό το μηχάνημα πάει και η Έμα, που μαζί με την Έμα σετάκι πάει και η Μάντισον, γι' αυτό και τις απήγαγαν και τις δύο. Who is he? Sam Coleman. I'm the head of technology. I'm a big fan of your wife's work. And you, the whole, that's came out so weird. Ρε, θα του πει κάποιος ότι δεν είναι αστείος. Emma and I destroyed the prototype. And then Emma decided to rebuild it. Orca was a grad school science project. It was meant to keep whales away from the shoreline, not so you could talk to your little creatures out there. Ο Μαρκ λοιπόν εδώ μαθαίνουμε ότι όχι μόνο ήταν παλιό μέλος της Monarch, αλλά ήταν και αυτός που βοήθησε για να φτιαχτεί το πρωτότυπο Orca, το οποίο και το κατέστρεψαν για λόγους ασφαλείας. Όμως η Emma αποφάσισε να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Emma combined the bioacoustics of different titans to create the orca's signal, sort of attracting them, repelling them, even at times calming them down. It's pretty remarkable, actually. Ρε, θα μας τρελάνετε! Πότε ακριβώς τα έκανε όλα αυτά? Αφού στην αρχή της ταινίας μας δείξατε πως αυτό το μηχάνημα, όταν δούλεψε και ηρέμησε τη μόθρα, όλοι έμειναν κάγκελο, υπονοώντας ότι ήταν η πρώτη φορά που δούλεψε. Μάικλ Ντόχερτι, που σκηνοθετείς και γράφεις κιόλας αυτή την ταινία. Γυρνάμε και καμιά σελίδα πίσω να δούμε τι έχουμε γράψει. Εγώ βίντεο στο YouTube κάνω και γυρνάω 10 φορές πίσω. How many of these things are there? 17. And counting after Godzilla. 17. Τι! 17! 17! Ρε ταινία, μήπως υπερέβαλες λίγο. Why don't you kill him? The government wants to. But Emma and I believe some are benevolent. Άχου τα μωρέ τα γλυκά μου, κάποια είναι καλοπροαίρετα μωρέ. Ρε Σεριζάουα,
Τι παίρνεις και δεν μας δίνεις, ρε αγόρι μου. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι εάν τα μυρμήγκια είχαν τη δυνατότητα να σκοτώσουν έναν ελέφαντα που τα ποδοπατά και τα σκοτώνει άθελά του, δεν θα το έκαναν γιατί μπορεί να είναι και καλοπροαίρετος. Εδώ σφίγγα ακουμπάς κατά λάθος και σε τσιμπάει μέχρι να πονέσει η ψυχή σου. Να ξέρεις ότι είχα πει με καθαρό μυαλό σε αυτή την ταινία, αλλά έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ήταν καλύτερα στην πρώτη που δεν μιλούσες καθόλου. Our containment site in China's Hunan rainforest is raided. A specimen codenamed Mothra escaped, only to cocoon itself later under a nearby waterfall. Η Μόθρα τώρα πώς βρέθηκε σε καταράκτη? Δεν την είχε υπό τον έλεγχό της η αίμα με το όρκα? Α, ταινία πολύ που τα μπερδεύεις. Is the man responsible? Alan Jonah, a former British Army colonel turned eco-terrorist. What the hell is someone gonna do with a giant worm? Ξέρω εγώ, να πιάσεις ένα τεράστιο ψάρι. Pharmaceuticals, bioweapons, food. Α, ναι, και αυτό. Remember, this is just a larva. After it cocoons, something else is gonna crawl out. Something bigger, meaner. Μη μου λέτε τέτοια τώρα και φτιάχνομαι. I wouldn't bother. A decoy, a diversion. But they've already got Emma and the Orca. I think that they want you to go after this Mothra, so they can go after a real prize. Ωχ, πολύ έξυπνο το βλέπω αυτό το Mark και δεν τον βλέπω να τη βγάζει καθαρή. Ταινία, ελπίζω να έχεις μάθει από τα λάθη της πρώτης ταινίας και να τον αφήσει ζωντανό το Mark μέχρι το τέλος. I advise you to kill these things, all of them, especially him. Wow, wow, πάτα λίγο φρένο, Mark. Όπα, πολύ φορά πήρες. Άσε τον Godzilla. Και έχω 17 λόγους να σου πω για να τον αφήσεις για το τέλος. Δεν πιστεύω να περιμένατε και τίποτα παραπάνω από τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας του Σεριζάουα. Κουνούπι δεν πέρασε. Mother of God. Η ταινία έχει και τη Λερνία Υδρά. Monster Zero. Α, έτσι τη λέτε στα αγγλικά. Οκ. You have everything you need. Good. Let's get started. Καθίστε ρε. Η Dr. Emma δεν υποτίθεται ότι είναι εχμάλωτη. Δεν θα έπρεπε να δείχνει ότι εδώ πέρα κάπως αντιστέκεται, ότι είναι παρά τη θέλησή της εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Γιατί εδώ φαίνεται να συνεργάζεται κανονικότατα με τον κακό. What's happening? Something's wrong. He's never been this close before. Who's he? Who do you think? Θέλετε να μου πείτε ότι είμαστε στα μισά της ταινίας και θα μας δείξετε και δεύτερη φορά τον Godzilla? Α, παιδιά, εγώ έχω συνηθίσει αλλιώς από την πρώτη ταινία. Πραγματικά, τώρα νιώθω ότι σας κλέβω. Hold your fire. We don't know he'll attack. Well, he will if you keep those guns on him. I want him dead more than anybody, but unless this is a fight that you know that you can win, for God's sake, stand down. Πω, πω, παιδιά, δεν μπορώ τόσο ξυπνάδα σε χαρακτήρα του Monsterverse. Πραγματικά νομίζω ότι ο Μάρκ έχει έρθει από άλλη ταινία. Open the shields. Let him know we're not a threat. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και σκηνή, guys. Μπράβο ταινία. What's with the light show? An intimidation display. I don't think it's for us. Δεν είναι για εσάς. Τότε για ποιον είναι? Well, that was interesting. Και ετοιμαστείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, για λίγο déjà vu. We gotta go after him. He's looking for something out there. Για άλλη μια φορά έρχεται ένας τρίτος για να πει στο Σεριζάουα τι να κάνει. Μπράβο ταινία, δεν θέλω να χάνουμε τις παραδόσεις. All paths have him landing in the same place, Antarctica. I mean, let's go find him. Wait, what's in Antarctica? Η Λερνία Ύδρα είναι. Άσε, Μάρκ, θα σου εξηγήσω εγώ. But it seems to be another apex predator. It may have been a rival alpha to Godzilla, battling for dominance over the other titans. Εσύ τώρα αυτό πώς το ξέρεις, ρε κοπελιά? Αφού τώρα πρόσφατα τους ανακαλύψατε τους Τιτάνες και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτοί, όπως εσύ είπες, ήταν σε κόμμα. I've been scouring through thousands of years of myths and legends, but it's almost as if people were scared to even write about it. Ναι, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε με αυτό? So I hate to crash the party, but I got some bad news. We lost Godzilla. Ναι, σε παρακαλώ διέκοψέ τους, γιατί αυτό που είπαν είναι ακόμα πιο ηλίθιο από το ότι εσείς καταφέρατε και χάσατε ένα τέρας μεγέθους ουρανοξύστη. Ω, τι εργαλείο είναι αυτό, ρε Monarch? If Jonah is looking to extract genetic samples, they'll be here. Βρήκε φταίδες.
Εάν ήθελε απλά γενετικό υλικό ο Τζόνα, τότε τι να το ήθελε το όρκα. Θα πήγαινε απλά, θα έκανε ντου σε μια μυστική μονάδα, θα έκανε μια τρύπα στον πάγο, θα έπαιρνε ένα κομμάτι κρέας που είχε γενετικό υλικό πάνω και τέλος, θα την έκανε. Επίσης, ήδη ο Μάρκ σας έχει πει όλο το σχέδιο του κακού και σας το έχει εξηγήσει κιόλας, αλλά είναι πολύ έξυπνο για να το καταλάβετε εκεί μέσα. Πραγματικά, παιδιά, πιστεύω ότι αν πετύχετε ένα στέλεχος της Monarch έξω στο δρόμο και το ρωτήσετε πόσο κάνει ένα και ένα, θα χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά του και θα σας πει ότι κάνει και 11. Όχι ρε φίλε, σας κατάλαβαν. Μα καλά, πώς έγινε αυτό, αφού συνήθως κανείς δεν φυλάει την κεντρική είσοδο που επιλέξατε να μπείτε. Emma, Madison, let's go. Μπράβο ρε Μάρκ Αλάνη. Άντε ρε κορίτσια, τρέξτε. Ή μήπως όχι. Φοβερό plot twist από την ταινία μας με την Dr. Emma ή και όχι. Γιατί η Dr. Emma φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχή της ταινίας ότι συνεργάζεται με τον κακό και ότι δεν την έχει απαγάγει. Ταινία, πρώτα χτίζουμε μια οφθαλμαπάτη στα μάτια του θεατή και μετά την ανατρέπουμε. Τα βασικά θα λέω ρε. We can't leave him. What are you waiting for? Wake it up. Δηλαδή εδώ η μάνα, έμεσα ή και άμεσα μπορεί να πει κάποιος, θυσιάζει στεγνά τον άντρα της μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτόματα η ταινία μας βγάζει τον Τζόνα σε δεύτερη μοίρα και main κακός της ταινίας μας γίνεται η Dr. Emma. Ο Χριστός και η μάνα του! Τι CGI ψευτουριά είναι αυτό ρε! Το Game of Thrones που ήταν σειρά είχε πολύ πιο ρεαλιστικά CGI από αυτό. You gotta be fucking kidding. Αυτό ακριβώς, ευχαριστώ. Τι έγινε ρε παιδιά? Πάμε ρε Godzilla, με ένα σπάρο, 3 κεφάλια. Όπα, κάτσε γιατί από εδώ που σε ξαναβλέπω, μου φαίνεσαι λίγο μικρούλης. Μήπως να φώναζες παρέα. Όχι ταινία. Μην κάνεις κανένα λάθος και σκοτώσεις τον Μάρκ. Εγώ αυτό δεν το ξαναπερνάω. Στο λέω, θα σε κλείσω. Ουχ, Godzilla, σίγουρα. Σίγουρα και θα γίνουμε ρεζίλι που μας βλέπει τόσος κόσμος. Και μας κοψοχόλιασες. Για να σου δούμε τώρα Monster Zero. Τι θα κάνεις με Godzilla και ανθρωπότητα σε tag team? Κάτσε εδώ να τη φας μωρή τρικεφαλικότα. Να, αυτό του είπε. Άσε, μεταφράζω εγώ. Πάντως παιδιά, τουλάχιστον ο Μάρκ ακόμα ζει, έτσι. Κάτι είναι γι' αυτό. Lost Monster Zero in a tropical storm over Brazil. Scanning the entire southern hemisphere. So far nothing. Then scan the northern. Φοβερή διαταγή. It's Emma. It was Emma. Παιδιά, κάποιος να πει του Σεριζάουα που είναι η τουαλέτα σε αυτό το αεροπλάνο γιατί έχει αρχίσει και γλύφει παντελόνι. She's trying to start a mass awakening. Hang on, guys. Why the hell would she want to release them? We'll ask her when we find her. Καλά ρε Σεριζάουα, πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό? Παιδιά, τον αγαπάω τον τύπο. Οπότε, η Monarch ακολουθεί τον Godzilla, ο οποίος Godzilla ακολουθεί την Emma, η οποία Emma τους διακόπτει για να τους πει αυτά. I suppose I should go first. If there were any other way to do this, I would.
do what, Emma? I'm saving the world. Πραγματικά είμαι όλος αυτιά για να ακούσω μια σοβαρή εξήγηση για αυτό που μόλις είπες. After we lost Andrew, I swore his death would not be in vain. A solution to why the Titans were rising. And that despite all the years that we spent trying to stop them, we never dared to confront the truth. Δεν το πας καλά. Για προχώρα. Humans have been the dominant species for thousands of years, and look what's happened. Overpopulation, pollution, war. We are the infection. Ρεσίς, πώς κατά λάθος έβαλα το Matrix. Και αυτοί κάτι τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες έλεγαν. But like all living organisms, the Earth unleashed a fever to fight this infection. Its original and rightful rulers, the Titans, a way to protect the planet, to maintain its balance. Το χειρότερο σχέδιο με την πιο ηλίθια εξήγηση που έχω ακούσει ποτέ. Εάν ισχύει αυτό που λες, ρε Dr. Emma, τότε ο Godzilla, για κάθε Τιτάνα που ξυπνάει, γιατί πηγαίνει να τον ξυλοφορτώσει και να τον σκοτώσει, εφόσον λες ότι φέρνουν την ισορροπία. Και εφόσον φέρνουν την ισορροπία, η ίδια η γη γιατί τους εξαφάνισε πριν χιλιάδες χρόνια. Άρα κάποια στιγμή και αυτοί θα είχαν ξεφύγει, γι' αυτό και η γη τους εξαφάνισε. Μία γη που δεν έχει ανάγκη κανένα να της φέρει ισορροπία. Μπορεί και το κάνει μόνη της. Είσαι και επιστήμονας, Παναθεμάσαι. The first gods. This is a dangerous path. You are meddling with forces beyond our comprehension, gambling with the lives of billions. Ναι ρε Σεριζάβα, ξεφτύλισε την! What are you gambling with, Serizawa? Monarch, it's on the verge of being shut down by a government whose only objective is to eradicate the creatures. And if that happens, what will our chances be? Α, καλά, σε αυτό έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Άστο, κάτσε κάτω καλύτερα. Over the last 60 years, Monarch has prepared bunkers around the world to save and restart civilization. I suggest you find them. That bitch. Από το στόμα μου το πήρες. Containment system bypass. We're patched in. Ready to broadcast the Orca. Doctor? Ma, don't! I'm sorry, did a child just tell you what to do? Κάθε ρε άνθρωπε, ούτε να το πει δεν πρόλαβε μικρή. Madison, we talked about this. No, you said you were gonna help people. Did you really think this was gonna be easy, painless? Is that what you told her? Leave her out of this. Why? You're the one who pulled her into it. Όπα, άρα και η μικρή ήταν στο κόλπο. Αυτό πραγματικά, παιδιά, είναι όντως plot twist. Δεν το περίμενα. Ma. I'm sorry, Madison. This is bigger than just you and me. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη ταινία, σεναριακά τουλάχιστον, είναι κατώτερη της πρώτης. Όμως δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί τουλάχιστον η δεύτερη ξέρει τι ταινία είναι. Ξέρει τι θέλεις να σου χαρίσει. Και από εδώ και πέρα στο χαρίζει απλόχερα. Ουχ, η ταινία μας έχει και Charizard. Ρε, Monster vs. έβαλα ή Pokemon. Σερζά, it's not a coincidence that Monster Zero thing is headed here. That means it's coming for food, a fighter, or something more intimate. What do you suggest? Ναι, για πες εσύ τι προτείνεις, γιατί ο Σεριζάουα δεν τα έχει καθόλου αυτά. Είναι εκεί για... Είναι εκεί για... Wow, παιδιά. Μπορεί τα CGI του Monster Zero να είναι για πέταμα, όμως εδώ έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Χωρίς λόγο. Αυτά είναι ρε παιδιά, αυτά θέλουμε σε αυτές τις ταινίες. Άντε μπράβο, να αραιώνουμε σιγά σιγά. Admiral Stans. We have been developing a prototype for a new weapon designed to exterminate all life forms within a 2-mile radius. With any luck, it will kill these things and this nightmare will finally be over. Ρε, γιατί πάντα όταν πάει να ξεκινήσει το καλό μου το χαλάτε. Τώρα δηλαδή ο στρατός θα πετάξει μια πρότυπη βόμβα που δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει και δεν ξέρει καν αν λειτουργεί και αν θα σκοτώσει τα τέρατα
Παρ' όλα αυτά θα την ρίξει σκοτώνοντας οτιδήποτε ζωντανό οργανισμό υπάρχει τριγύρω. Άλλο ένα τέτοιο και θα ξεκινήσω να υποστηρίζω την Τρελέγκο, την αίμα. Oh God. Και ξέρετε τη φράση που λέει «έκανα μια τρύπα στο νερό»? Αυτή είναι τόσο στόκι που μπορεί και να το πέτυχαν. Can you locate Kojima? Yeah, I got some. He's gone. Looks like you got your wish, Mark. Κάτσε ρε Σιριζάουα, τώρα ο Μάρκ θα τα πληρώσει. Εγώ πάντως παιδιά έχω ένα ερώτημα. Αυτή η βόμβα που πέταξε ο στρατός, γιατί σκότωσε μόνο τον Godzilla και όχι το Monster Zero? Αφήστε, θα σας απαντήσω εγώ, δεν ξέρουμε, δεν θα μας το εξηγήσει ποτέ η ταινία. Σας το είπα εγώ ότι είναι Λερναία Ύδρα. Θα έβαζαν και τέταρτο κεφάλι να φυτρώσει, αλλά φοβήθηκαν να μην φάνε copyright. Είναι Πάσχα και έχεις βαρεθεί να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια? Έχεις κουραστεί να βλέπεις συνέχεια τον Ιησού από τη Ναζαρέτ και θέλεις κάτι εναλλακτικό? Λοιπόν, ο Μάικλ Ντόχερτι φρόντιζε για εσένα. Και από εδώ και πέρα, guys, ξυπνάνε όλοι οι Τιτάνες ένας προς έναν. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνει Dr. Emma αυτό. Τι σας ενθουσίασε δηλαδή? Όλοι ξέρουμε ότι ο Κάτερπι όταν εξελιχθεί γίνεται Butterfree. It tells of a great dragon who fell from the stars. A Hydra. Ορίστε. Και η ίδια το Monster Zero Ύδρα το είπε. And he's not meant to be here. A false king. An invasive species. Ρε παιδιά, πείτε μου ότι μαστουρώνετε ομαδικός εκεί μέσα στη Monarch και αρχίζετε και λέτε random πράγματα ταυτόχρονα. Εξωγήινος, κάλπικος βασιλιάς, ύδρα, παρεμβατικό είδος, πενικυλίνη, τριοκολάπτης, αρμαντήλο. That could explain how he's creating these massive storms and the effect he's having on the other titans. Τι! Πώς το γεγονός το ότι είναι εξωγήινος εξηγεί τις καταιγίδες και το ότι μπορεί και επικοινωνεί και επιβάλλεται στους άλλους Τιτάνες? Αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να σημαίνει εντελώς το αντίθετο. Σιγά μην είναι και ο Ζόντα από το Man of Steel. His legends. What did they call him? Ghidorah, the one who is many. Ghidorah. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τον πανελίστα μεσημεριανού με τα αστεία του. Στα διάλα. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω με όλες αυτές τις πληροφορίες που συγγεμίζει η ταινία μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο, να σας πω πολύ απλά πως πλέον όλοι οι Τιτάνες υπακούν στο Monster Zero ή αλλιώς τον Ghidorah, όπως μας τον είπαν τώρα, χωρίς κάποια εξήγηση, δεν μας πειράζει αυτό, και θα τους χρησιμοποιήσει, λέει, για να καταστρέψει τον πλανήτη, χωρίς πάλι κάποια εξήγηση. Το προσπερνάμε και αυτό και προχωράμε για να τελειώνουμε. Οι άνθρωποι από την άλλη έχουν σκοτώσει το μοναδικό Τιτάνα που θα μπορούσε να τους σώσει από όλο αυτό, οπότε δεν θα σωθούν και θα πεθάνουν όλοι. Όχι φυσικά. Τι σου είπα στην αρχή αυτού του βίντεο για τον τίτλο της ταινίας? Maybe there is. Oh, don't be stupid. These creatures communicate like whales, okay? They can hear sonar for thousands of miles, so... Η Dr. Emma που μιλάει μυστικά με τον Τζόνα, παρόλα αυτά ακούγεται μέσα από τα ηχεία της εγκατάστασης, δεν ξέρω το λόγο, λέει πως μπορεί να συνδέσει το όρκα με τα ηχεία ενός σταδίου και από εκεί να εκπέμψει ένα σήμα το οποίο θα τα ακούσουν όλοι οι Τιτάνες και θα ηρεμήσουν και θα σταματήσουν να τα κάνουν όλα λίμπα. Τι? Σας ακούγεται δύσκολο? Πού να σας πω και ότι όλα αυτά τελικά δεν θα τα κάνει Dr. Emma, αλλά ένα 16χρονο. Πώς διάολο ξέρετε ότι αυτό το ακούει μόνο ο Godzilla? Πώς? Σταματήστε να πετάτε ατάκες και να λέτε πράγματα χωρίς να τα εξηγείτε. Σταματήστε, φτάνει. Yeah, I got it. Picking up a reply. Bringing it up. He's still alive. Έλα, δεν το περιμέναμε. How many nukes do you have? Why? We can help him. Η μοναδική ωραία ιδέα της ταινίας μέχρι τώρα.
είναι, παιδιά, μια ιδέα και μια κίνηση που επιτέλους ενώνει τον Godzilla με την ανθρωπότητα. Η κόρη της Emma από την άλλη γίνεται Tom Cruise στις επικίνδυνες αποστολές, κλέβει το όρκα, αποδρά από τους αεραγωγούς του κρυσφύγετου και πάει περπατώντας στο γήπεδο για να στείλει το σήμα που θα ηρεμήσει τους Τιτάνες. Φτάνει στο γήπεδο, περνάει από τους πάντες ανενόχλητη, βρίσκει το δωμάτιο ελέγχου και με κάποιο τρόπο γνωρίζει πώς να συνδέσει το όρκα με τα ηχεία του σταδίου. I think we should stop. Why? Because I still want to have kids one day, preferably without flippers. Δεν νομίζεις ότι άργησες λίγο? Λέω εγώ τώρα. We're gonna launch a nuclear torpedo in order to revive a giant monster. Okay, what if we go inside, set a timer, and blow up the warhead manually? No way. If the heat doesn't fry you, the radiation will. My God. What the hell does that mean? Ευχαριστώ, Mark. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εκεί μέσα υπάρχουν στρατιώτες εκπαιδευμένοι που έχουν ορκιστεί να θυσιάζονται σε τέτοιες στιγμές και θα πάει ο επιστήμονας. Τι λέω κι εγώ τώρα? First contact, you're gonna start losing your long range vision. When you surface, motor skills are gonna start to fade, but I put a Heliox mixture in the tank, which should help you stay stable a little longer. Δεν το έβαλα τυχαία αυτό το στιγμιότυπο. Κρατήστε το. My notes. Are you sure? He fought for us. He's not only proof that coexistence is possible. He is the key to it. Και εδώ είναι η στιγμή, παιδιά, που φαίνεται το πόσο καλός ηθοποιός είναι ο κύριος Watanabe που υποδίεται τον Σεριζάουα. Ακόμα και αν δεν του δόθηκε σε αυτή την ταινία ένας τόσο αξιοπρεπής ρόλος. Πάντως, έχω να πω και το δίνω στην ταινία ότι έκλεισε πολύ ωραία, πάει να τον κλείσει δηλαδή, τον κύκλο του Σεριζάουα στην ταινία. Ο άνθρωπος που εξ αρχής υποστήριζε τον Godzilla είναι και αυτός που θα χαρίσει, θα θυσιάσει τη ζωή του για να σώσει τη δική του. Μπράβο, ταινία. Και πάνω που πάω να πω μια καλή κουβέντα, ο Σεριζάουα βγάζει, παιδιά, τη μάσκα που του φτιάξανε ιδιαίτερα ενισχυμένη για να αντέξει λίγο περισσότερο στη θερμότητα και στη ραδιενέργεια που υπάρχει εκεί κάτω. Και όταν τη βγάζει δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εκπληκτική σκηνή, ρε παιδιά, αλλά γιατί να του βγάλετε τη μάσκα? Αφήστε τη μάσκα εκεί που είναι. Αυτό θα πει ρέψιμο. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την τελική μάχη. Monster Zero εναντίον φορτισμένου 100% Godzilla. Περιμένετε όμως λίγο, γιατί έρχεται μέσω θαλάσσης. Άρα, Godzilla, πάντα την κατάλληλη στιγμή σκας. Ούτε κανονισμένο να ήταν. Ρε Μάντισον, σε παρακαλώ, μπορείς για μια στιγμή να συμπεριφερθείς σαν πραγματικό 16χρονο και όχι σαν τον Πρέστον από το Skull Island? Colonel, all squadrons are locked on target. So zero, Sabo. Ναι! Μπορεί να μην βοηθούσε σε τίποτα, Σεριζάου, αλλά ναι! Is it just me or has he been working out? Kidding me? Sarazawa's got that lizard juiced. Με δικαι μου, Σεριζάουα τον έκανε αστέρι. Με πιάνεις, ρε μπρο, φασάρα. Okay, guys, you need to find the orca, get Madison, and get the hell out of there. Whatever Sarazawa did to Godzilla worked a little too well, because he's about to explode like an atom bomb. Τι εννοείς δεν ξέρεις? Εκεί ήσουν όταν λέγανε το σχέδιο. Μπροστά σου τα έκαναν όλα. Α, Godzilla, σκάσα να τελειώνουμε. Godzilla, πάλι σε έβαλε κάτω. Σε έχει μπαφάρει ο Σεριζάουα. Σε βοηθάει ο ανθρώπινος στρατός. Τι άλλο θέλεις δηλαδή για να κερδίσεις? Α, βάλτε κι αυτή. Άντε να δούμε τώρα, θα νικήσεις. Ο
Όχι ρε Τσάριζαρτ, κάτσε και εσύ τώρα στα αυγά σου να τελειώνουμε. Loser, she ran away. Oh, gee, I wonder why. If I had these two from Paris, I'd run away from home too. What did you just say? I'd run away from home too. Home. Δεν θα σχολιάσει κανείς ότι ο στρατιώτης είπε τη λέξη σπίτι χωρίς να την αναφέρει κανένας άλλος μέσα σε αυτό το αμάξι και ότι η μάχη γίνεται στη Βοστόνη που όλο στοιχείος είναι και το σπίτι των πρωταγωνιστών. Εντάξει, εγώ τα είπα, τη συνείδησή μου την έχω καθάρι. Ας δούμε ξύλο τώρα. Πού, και μετά σου λένε ότι οι πεταλούδες είναι οι γλυκούλες και ήμερες. Ναι, ναι, βρίσκουν τη Μάντισον, δεν μας νοιάζει. Ας επανέλθουμε στο τερατοξύλο, παρακαλώ. Έλα ρε Godzilla, πάλι έχασες! Τι θα γίνει με σένα! Ρε πάλι λάθος τίτλο έχουν βάλει στην ταινία. Πάει και η Μόθρα! Και αυτή θυσιάστηκε για τον Godzilla! Τώρα θα κερδίσεις ρε! Α, ούτε τώρα! Κοντεύει να γίνει κωμωδία η ταινία! Τρίτη στη σειρά που πηγαίνει να θυσιαστεί για τον Godzilla! Ωραία! Έλα τώρα πασά μου, έλα παιδαρά μου, έλα τερατάκλα μου καυτή, δείξτε πως το κάνουμε εμείς εδώ στη γη. Επιτέλους, ναι! Jesus, good thing he's on our side. For now. Οπ, να το και το setup για την επόμενη ταινία και το ότι γιατί η ανθρωπότητα θα χρειαστεί τον Kong. Τι φωνάζεις βρε κεφτέ που χρειάστηκε να θυσιαστεί ο πλανήτης για να κερδίσεις King of the Monsters σου λέει μετά ο τίτλος. Τελικά παιδιά, άκυρο αυτό που είπα στην αρχή, ο τίτλος δεν ήταν καθόλου spoil της ταινίας γιατί δεν είναι καν King of the Monsters. Και μόλις τώρα έκανα καλύτερο plot twist από αυτό που είχε η ίδια η ταινία. Και αυτό λοιπόν ήταν το Godzilla King of the Monsters και πέρα από την πλάκα που κάναμε παιδιά, να σας πω πως είναι μια διασκεδαστικότατη ταινία. Έχει πολύ ωραίες μάχες, έχει πολύ ωραίες στιγμές, λίγο να μην χανότανε στις λεπτομέρειες και στο ότι προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα και θα ήτανε σούπερ. Για το είδος της πάντα. Όπως πάντα θέλω και τη δική σας άποψη, αν σας άρεσε η ταινία, αν δεν σας άρεσε και ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή από την ταινία. Για να κάνουμε κουβεντούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θες να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι συνδεδεμένος πάντα με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.